στο νοτιοανατολικό Αιγαίο ταξιδέψαμε για τη σημερινή μας κατάδυση. Στο νησί των Σφουγγαράδων, τη μαγευτική Κάλυμνο. Εκεί που η τέχνη της Πογκαλιίας έγινε τρόπο ζωής, κάνοντας τους κατοίκους της ξακουστούς στα πέρατα της οικουμένης και συνδέθηκε άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη του τόπου και την ευμάρεια των κατοίκων της. Στο νησί που σημάδεψε όσο κανένα άλλο την τέχνη της Πογκαλιίας, προσφέροντας σαν τίμημα ανθρώπινες ζωές. Η πρώτη επαφή μας γίνεται με το χώρο της ελεύθερης κατάδυσης. Οι σύγχρονοι ελεύθεροι δίτες έχουν στη διάθεσή τους τεχνολογική υποδομή και εξοπλισμό. Προσπαθούν όμως πάντα να μάθουν από τους παλιούς βουτυχτάδες. Μια ανάσα και άρωμα. Γεύση από το απέραντο ελληνικό γαλάζιο θα μείνει σίγουρα ανεξίτηλη μέσα μας. Εδώ θα μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Αλλά συνάμα θα γνωρίσουμε την κουλτούρα της Καλύμνου. Σε αυτό τον τόπο η ιστορία μας δίδαξε. Μία παρακαταθήκη που αποτέλεσε βοήθημα για την παγκόσμια κατάδυση, αλλά μεγάλο πλήγμα για την Κάλυμνο που τη δημιουργούσε. Η συνάντηση με το χθες δεν θα αργήσει. Σκάφανδρο. Η συσκευή που έκανε την Κάλυμνο γνωστή σε όλο τον κόσμο. Εικόνες που μας πηγαίνουν στο παρελθόν. Ας μην ξεχνάμε ότι κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Οι παλιοί Έλληνες επαγγελματίες φουγγαράδες έγιναν γνωστοί στην Ιφίλιο για την τέχνη τους. Αλλά συνάμα έδωσαν τα απαραίτητα στοιχεία για να γίνει η κατάδυση σοφότερη. Επίπονη, κοπιαστική διαδικασία που αποζημιώνει τους δίτες όταν αναδυθούν με γεμάτο καλάθι. Οι παλιοί δίτες όταν αναδύονταν κάπνιζαν για να δούνε αν έχουν αρρωστήσει. Την ασθένεια που ονομάζουμε νόσος των δυτών. Με το πέρασμα του χρόνου χρησιμοποιήθηκαν πιο εξελιγμένες μορφές κατάδυσης. Ο ναργιλές, δηλαδή το λάστιχο, θα αντικαταστήσει το σκάφανδρο και θα κάνει την επαγγελματική κατάδυση πιο άνετη. Το αντικείμενο του Καλύμνιου δίτη παρέμεινε πάντα το ίδιο, το σφουγγάρι. Διάσπαρτη σπόγγι χρωματίζουν τα καθάρια νερά της Καλύμνου, ενώ ένα κοπάδι γύλων παρακολουθεί με περιέργεια τις κινήσεις μας. Σε κάθε σημείο του, ο βυθός μας εντυπωσιάζει. Οι ροδοφύκοι με το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα τους και αχινή πλάι σε λιγότερα γνωστά μας είδη, όπως τα εχινόδερμα, τα ψεύτικα κοράλια, τα ασκίδια και τους αστακούς που σε πληθώρα συναντά στα νερά του Νότιου Αιγαίου, συνθέτουν μια μοναδικά πλούσια βιοποικιλότητα.
μάρτυρες της έντονης ανθρώπινης εκμετάλλευσης του υποθαλάσσιου πλούτου, τα αφημένα αλλιευτικά σύνεργα που κοίτονται στο βυθό. Οι καλύμνοι συνήθιζαν να βουλιάζουν τα σφουγγαράδικα όταν τελείωνε η ζωή τους σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Το υποθαλάσσιο μουσείο που συναντάμε μαρτυρά την ναυτική ιστορία της Καλύμνου. Εδώ θα συναντήσουμε κουφάρια από καΐκια που κάποτε αρμένιζαν σε όλη τη Μεσόγειο για να ψαρέψουν σφουγγάρια. Στην Τέλενδο, το ναυάγιο του Πανορμίτη. Τμήματα του μεταλλικού σκελετού του σχεδόν ανέπαφα από το πέρασμα των χρόνων. Το ναυάγιο θα μας δώσει υπέροχες εικόνες. Η ναυαγιοκατάδυση είναι ένα ξεχωριστό, εξειδικευμένο είδος κατάδυσης. Χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση. Ποτέ δεν θα επιχειρήσουμε ένα τέτοιο είδος κατάδυσης εάν δεν έχουμε εκπαιδευτεί. Μικροοργανισμοί και θεοφύκοι έχουν κατακλείσει όλο το πλοίο, δίνοντάς του μια νέα μορφή στο υποθαλάσσιο περιβάλλον. Η Κάλυμνος είναι ένας καταπληκτικός προορισμός. Το αισθάνεσαι μόλις φτάσεις στο λιμάνι. Το μυρίζεις στον αέρα της και το βλέπεις στα νερά της. Είναι το νησί των Σφουγγαράδων άλλωστε.